Από ό,τι μαθαίνουμε από τις εφημερίδες, έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την ιδιωτικοποίηση του ταχυδρομικού ταμιευτήριου. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε και οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε κινητοποίησεις. Η πρώτη ερώτηση είναι, επειδή το ταχυδρομικό ταμιευτήριο είναι μια τράπεζα ειδικού σκοπού στο μέσο άνθρωπο, δεν την ταυτίζει με όλες τις άλλες εμπορικές τράπεζες και υπάρχει για δεκαετίες. Θα ήθελα, η πρώτη ερώτηση σε εσάς δηλαδή είναι, τι ακριβώς ήταν το και τι σημαίνει το ταχυδρομικό ταμιευτήριο σε σχέση με όλες τις άλλες εμπορικές τράπεζες. Ξεκινάμε από το ότι το ταχυδρομικό ταμιευτήριο μετράει ήδη 112 χρόνια ιστορίας κοινωνικής προσφοράς. Όπως είπες και εσύ, δεν είναι μια τράπεζα αμιγώς εμπορική όπως όλες οι άλλες. Είναι μια τράπεζα η οποία δίνει χαμηλού κόστους πιστωτικά προϊόντα. Είναι μια τράπεζα η οποία δίνει στο κοινό της, και αυτό είναι μια μεγάλη διαφοροποίηση από τις καθαρά συστημικές λεγόμενες τράπεζες, τις καθαρά εμπορικές, η οποία δίνει χαμηλότερα δάνεια, δίνει υψηλά επιτόκια στις καταθέσεις στο καταθετικό της κοινό, έχει προσφέρει στην ελληνική κοινωνία, ας πούμε, ένα παράδειγμα το οποίο μας αρέσει να το αναφέρουμε, είναι ότι χρηματοδότησε, ας πούμε, η πρώτη μεγάλη κοινωνική του προσφορά ήταν ότι χρηματοδότησε το φράγμα του Μαραθώνα. Είχε συμμετοχή, έδωσε 400 εκατομμύρια ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, για τη δημιουργία της Εγνατίας Οδού, δηλαδή μπαίνει και σε τέτοιες διαδικασίες. Και όλα αυτά γίνονταν όσο το ταχυδρομικό ταμιευτήριο ήταν υπό τον έλεγχο του δημοσίου. Δηλαδή ήταν λεφτά τα οποία τα έβγαζε ως κέρδος το ταχυδρομικό ταμιευτήριο και τα περνούσε αμιγώς στην ελληνική κοινωνία για χρηματοδότηση τέτοιων έργων που βοηθούσαν το κοινωνικό σύνολο. Αυτό σε συνδυασμό με την καταθετική βάση, μια καταθετική βάση που έχει και πελατειακή, η οποία κατά κύριο λόγο είναι παραδοσιακή, δηλαδή είναι ο πελάτης που έρχεται και ξέρει ότι το ταχυδρομικό ταμιευτήριο θα έχει και χαμηλό τοκο δάνειο και υψηλό επιτόκιο καταθέσεων, αλλά μέχρι στιγμής ήξερε ότι ήταν και υπό τη διασφάλιση του ελληνικού δημοσίου. Αυτό λοιπόν το κάνει κάπως ξεχωριστό. Ένα τέτοιο ρόλο έπαιζε και για τους αγρότες η Αγροτική Τράπεζα. Η Αγροτική Τράπεζα, όπως όλοι ξέρουμε, έχει περάσει στον έλεγχο της Πειραιώς. Έχει μείνει το ταχυδρομικό ταμιευτήριο και αυτή τη στιγμή το ταχυδρομικό ταμιευτήριο δέχεται μια λησαλέα επίθεση για να περάσει στα χέρια ιδιωτών τραπεζιτών. Αν δεν κάνω λάθος, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν κρατική και αγροτική τράπεζα και ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που δεν θα έχει. Είτε υπό τη μορφή, και ιδίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ακόμα και στην κοιτίδα του καπιταλισμού την Αμερική, είτε υπό τη μορφή απευθείας ελέγχου από το κράτος. Από το κράτος και το δημόσιο, είτε διάφορα ταμιευτήρια στη Γερμανία, αν δεν κάνω λάθος, ή στη Γαλλία, συγχωρέστε, στη Γερμανία. Λειτουργεί υπό την αιγίδα των Δήμων. Δηλαδή, τα ταχυδρομικά ταμιευτήρια εξυπηρετούν απευθείας δημότες εκεί. Τα ταμιευτήρια. Οπότε η Ελλάδα γίνεται πρωταθλήτρια στον εθελοντισμό και σε αυτό το επίπεδο. Και είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η Ιαπωνία, μεγάλο μέρος του χρέους της χρηματοδοτείται από το αντίστοιχο ταχυδρομικό ταμιευτήριο, το οποίο έχει πάρει σε μεγάλο βαθμό, ο τρόπος της λειτουργίας βασίζεται στο ελληνικό ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Το είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Από ό,τι μαθαίνουμε από πληροφορίες που κυκλοφορούν στον τύπο, ο έλεγχος του ταχυδρομικού ταμιευτήριου κατά πάσα πιθανότητα θα περάσει στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Θα ήθελα λοιπόν, η πρώτη ερώτηση που σας κάνω πλέον για τα γεγονότα τα τρέχοντα είναι, τι είναι αυτό το περίφημο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ποιο σκοπό εξυπηρετεί, ναι, και τι σηματοδοτεί αυτό για το ίδιο το ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο σαν βασικό του σκοπό έχει να ελέγξει την σταθερότητα στον τραπεζικό, στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ήδη και επίσης να ελέγξει τα μεταβατικά πιστωτικά ιδρύματα. Και εκεί εντάσσεται και πιθανόν εκεί έχουν σκοπό να καταλήξει το ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Το πρώτο παράδειγμα είναι το παράδειγμα της Proton Bank, όπου πέρασε στα χέρια του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ως μεταβατικό ίδρυμα, δηλαδή ως bridge bank, όπως λέγεται διεθνώς στην τραπεζική ορολογία,
Και αυτός είναι ο σκοπός και για το ταχυδρομικό ταμιευτήριο, δηλαδή να δημιουργηθεί ένα μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο στη συνέχεια θα το οδηγήσει είτε σε μελλοντική εκαθάριση, είτε σε πώληση σε κάποιον ιδιώτη τραπεζίτη. Και τι σημαίνει αυτό, γιατί αυτό είναι ο ορισμός, αλλά ποια είναι η ουσία του θέματος. Ότι πρόκειται να εξυγειανθεί το ταχυδρομικό ταμιευτήριο, κατά λέμε εξυγειανθεί με τους όρους τους, είναι ότι θα έχουμε και ο σκοπός τους, δηλαδή να υπάρχουν και ανθρώσεις απολύσεις και να συρρυκνωθεί πάρα πολύ το δίκτυό του, με πλήρη ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Στο ΔΕ Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, μέλη του, υπάρχει και επόπτης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, αν το ταχυδρομικό ταμιευτήριο... Είναι δηλαδή ένας θεσμός της Τρόικας, με μία έννοια. Στην πραγματικότητα, ναι. Στην πραγματικότητα, ένας θεσμός της Τρόικας. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, το ταμιευτήριο περνάει από το δημόσιο έλεγχο που συμμετέχει αυτή τη στιγμή με 34% απευθείας και 10% μέσω ΟΛΤΑ, περνάει υπό τον έλεγχο της Τρόικας. Είναι κάτι πρωτοφανές, φυσικά, για την Ελλάδα. Αν μου επιτρέπεις. Βεβαίως. Αυτό που λέει η Νάγια το καταδεικνύει και το γεγονός, δηλαδή το πόσο η Τρόικα ελέγχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ότι από τη στιγμή που θα πάρθει η τυπική απόφαση για το σπάσιμο της τράπεζας και το πέρασμά της υπό τον έλεγχο Τάφη Σίγμα, πάβεται η σημερινή διοίκηση, δηλαδή αύριο σπάσει την τράπεζα, πάβεται η σημερινή διοίκηση, η οποία όλοι καταλαβαίνουμε ότι είχε οριστεί με πολιτικές εντολές από το Υπουργείο Οικονομικών λόγω του ότι το ταχυδρομικό ταμιευτήριο κατά 34%, 44% ουσιαστικά, αν βάλεις και το 10% είναι ο βασικός μέτοχος. Πάβεται λοιπόν αυτή η διοίκηση και έρχεται και ορίζεται νέο πενταμελές ΔΣ με βάση τα όσα ορίζει ο νόμος και το καταστατικό του ΤΑΦΧΙ ΣΥΓΜΑ απευθείας από το ΤΑΦΧΙ ΣΥΓΜΑ. Γιατί δεν θεωρήθηκε βιώσιμο από την κυβέρνηση και από τον Υπουργό Οικονομικών Δοστονάρα το ταχυδρομικό ταμιευτήριο από τη στιγμή που υπάρχουν εκθέσεις χρηματοπιστωτικών οργανισμών οι οποίοι δηλώνουν ότι όχι απλώς είναι βιώσιμο το ταχυδρομικό ταμιευτήριο, αλλά ίσως να είναι και από τις πλέον υγιείς τράπεζες της Ελλάδας. Ισχύει αυτό. Αυτό είναι και μία αντίφαση. Και η Τράπεζα της Ελλάδος, με δηλώσεις τέλος Αυγούστου του αντιπροέδρου της, που λέγεται Παπαδάκης, δήλωσε ότι το ταμιευτήριο δεν είναι βιώσιμο, αλλά και ο Υπουργός Οικονομικών σε ερώτηση του Αλέξη Τσίπρα στη Βουλή για το μέλλον του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου, είπε ότι το ταχυδρομικό ταμιευτήριο δεν είναι βιώσιμο. Και αυτό δημιούργησε πάρα πολλές, καταρχήν αυτό δημιούργησε το γεγονός πάρα πολλές εξελίξεις. Η μετοχή του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου βρέθηκε και εκτός ταπλό από τότε και είναι εκτός χρηματιστηρίου η μετοχή του ταμιευτηρίου. Αυτό από τα στοιχεία που προκύπτουν δεν είναι αληθές. Καταρχήν και σαν στοιχείο από μόνο του δεν είναι αληθές, αλλά και αν το συγκρίνουμε με τις υπόλοιπες τράπεζες στην Ελλάδα. Από όλους τους δείκτες προκύπτει ότι το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο είναι μια βιώσιμη τράπεζα. Πρόσφατα βγήκε στη Βουλή, κατατέθηκε στη Βουλή έκθεση της BlackRock, αυτή την οποία δεν θέλουν. Αρνήθηκε η Τράπεζα της Ελλάδος και η κυβέρνηση να δώσει στη δημοσιότητα, η οποία έγινε για όλες τις τράπεζες, η οποία τη δείχνει η έκθεση της BlackRock. Τι χαρτοφυλάκια έχουν οι τράπεζες, δηλαδή κατά πόσο τα δάνειά τους είναι υγιή ή αλλιώς τι επισφάλειες έχουν. Η έκθεση της BlackRock δείχνει ένα βασικό πράγμα, ότι το ταμιευτήριο έχει τις λιγότερες επισφάλειες και επιπλέον ό,τι επισφάλειες έχει από τους ισολογισμούς του έχουν γίνει και αντίστοιχες προβλέψεις. Δηλαδή δεν είναι καθόλου έξω στις επισφάλειες οποίες έχει. Και οι επισφάλειες λοιπόν του ταμιευτηρίου είναι οι χαμηλότερες και αυτό γιατί τα δάνεια που έδινε ιστορικά το ταχυδρομικό ταμιευτήριο απευθυνόντουσαν σε νοικοκυριά, ήταν στεγαστικά δάνεια, ήταν δάνεια τα οποία είχαν πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια σε σχέση με τα θαλασσοδάνεια που δίνανε οι υπόλοιπες τράπεζες. Κατά πλειοψηφία και στο σύνολό του συζητάμε τώρα. Επιπλέον, ο δείκτης κεφαλαϊκής επάρκειας του ταχυδρομικού ταμιευτήριου, δηλαδή κατά πόσο επαρκούν τα κεφάλαιά του, ήταν και από τα stress test που γίνανε
Δηλαδή κατά πόσο μια τράπεζα μπορεί να τα απεξέλθει σε ακραίες συνθήκες. Και στο stress test του 2010 βγήκε πρώτη τράπεζα σε κεφαλαϊκή επάρκεια και τρίτη στην Ευρώπη, και αυτό είναι από τα συνθήματα που χρησιμοποιούμε ως εργαζόμενοι. Και στο stress test του 2011 πέρασε το stress test σε αντίθεση με την Eurobank του 2011, η οποία βρέθηκε κάτω από τη βάση του 5. Επιπλέον, υπάρχουν και άλλοι δείκτες που αποδεικνύουν το ότι είναι μια υγιής τράπεζα, το Εθνικό Ταμιευτήριο. Και δεν έχει επιβαρύνει ποτέ το ελληνικό δημόσιο, όταν μάλιστα το 2009 η κυβέρνηση Καραμαλή αποφάσισε την ενίσχυση και την ενίσχυση των τραπεζών με προνομιούχες μετοχές. Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ήταν η τράπεζα που δεν είχε ανάγκη αυτή την ενίσχυση, τα 224 εκατομμύρια τελικά που πήρε μέσω προνομιούχων μετοχών. Αναγκάστηκε να τα πάρει για να μην φανεί ότι οι άλλες τράπεζες μόνο έχουν πρόβλημα. Ήταν καθαρά πολιτική απόφαση που πήρε. Μάλιστα, ένα χρόνο μετά το 2010, η Γενική του Συνέλευση αποφάσισε την επιστροφή αυτών των χρημάτων και για πολιτικούς λόγους δεν δοθήκανε ποτέ πίσω, επίσης για να μην δημιουργήσει πρόβλημα στο τραπεζικό σύστημα, και είναι το μόνο πιστωτικό ίδρυμα που πλήρωνε το 10% του φόρου ετησίως που όριζε αυτός ο νόμος για τις προνομιούχες μετοχές. Και ο δείκτης καταθέσεων, για να τελειώσω όλο το πακέτο, και ο δείκτης καταθέσεων προς δάνεια είναι ο χαμηλότερος στην τραπεζική αγορά στην Ελλάδα, με τεράστια διαφορά από τις υπόλοιπες τράπεζες. Είναι κάτω από το 100%, είναι στο 80% αυτή τη στιγμή. Μετά από αυτά που λες όμως, είναι σχεδόν μυστηριώδες, για να μην πω σκανδαλώδες, το γεγονός ότι ενώ στις άλλες τράπεζες που έχουν τεράστια προβλήματα έχει αποφασιστεί η απευθείας ανακεφαλαίωσή τους, στην περίπτωση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου συζητιέται, δεν ξέρω αν έχει αποφασιστεί, συζητιέται τουλάχιστον έντονα στον οικονομικό τύπο, ότι θα γίνει ο διαχωρισμός μεταξύ καλής και κακής τράπεζας. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι, γιατί συμβαίνει αυτό, δεν γίνεται η απευθείας ανακεφαλαίωση, και το δεύτερο, τι ακριβώς σημαίνει καλή κακή τράπεζα? Ναι. Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο δεν ανακεφαλοποιείται απευθείας από το βασικό του μέτοχο, που είναι το ελληνικό δημόσιο, για ένα πολύ βασικό. Ο βασικότερος λόγος είναι ότι δεν θέλουν να υπάρχουν τράπεζες με δημόσιο έλεγχο στην Ελλάδα. Είναι η τελευταία τράπεζα που έχει μείνει, που υπάρχει δημόσιος έλεγχος, που συμμετέχει δηλαδή το ελληνικό δημόσιο. Και δεν θέλουν φυσικά να υπάρχει δημόσιος έλεγχος στις τράπεζες. Θέλουν οι τράπεζες να ελέγχονται από ιδιώτες και μελλοντικά από την Τρόικα. Αυτός είναι ο σκοπός τους. Και γι' αυτό δεν ανακεφαλοποιήθηκε απευθείας το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Παρότι ο πιο φτηνός τρόπος για το ελληνικό δημόσιο, γιατί μην ξεχνάμε ότι η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών την πληρώνει η φορολογούμενη στην Ελλάδα. Δηλαδή προστίθεται στο δημόσιο χρέος. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί από τα 50 δις που έχουν πάρει το τελευταίο πακέτο, γιατί συνολικά φτάνουν τα 200 δις με άμεσο ή με έμεσο τρόπο η ενίσχυση των τραπεζών, τα τελευταία 50 δις οι τράπεζες, οι ιδιωτικές τράπεζες που ενισχυθήκαν με αυτά, ενδεχομένως να μην επιστρέψουν και τίποτα στο ελληνικό δημόσιο. Η πιο προσοδοφόρα δε λύση για το ελληνικό δημόσιο ήταν η απευθείας ανακεφαλαιοποίηση, γιατί αυτό θα κόστιζε περίπου 2 δις, σύμφωνα με μια έρευνα που βγήκε στο φως της δημοσιότητας, της Άλβαρες και Μάρσαλ. Αλλά παρόλα αυτά δεν επιλέξαν αυτό το σενάριο, άρα η επιλογή δεν ήταν οικονομική, ήταν καθαρά πολιτική επιλογή, να μην υπάρχει δημόσιος έλεγχος στις τράπεζες. Το καλό-κακή τι σημαίνει? Το καλή-κακή τι σημαίνει? Η καλή-κακή τράπεζα. Αυτό είναι το σενάριο που παίζεται για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Δηλαδή, να σπάσει σε καλή και καλή τράπεζα. Η καλή τράπεζα θα πάρει τις καταθέσεις και όλα τα υγιή δάνεια, αυτά τα οποία δηλαδή δεν είναι επισφαλή. Ακριβώς. Επίσης, άρα παίρνει το φιλέτο. Ναι. Ανακαλείται η άδεια λειτουργίας του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και τίθεται υπό εκαθάριση. Το κακό κομμάτι εκαθαρίζεται. Το κακό ποιος το παίρνει?
Το κακό το χρεώνεται το ελληνικό δημόσιο, φυσικά. Α, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Το ελληνικός λαός, ακριβώς. Και αυτό τι σημαίνει. Δηλαδή, ο επιχειρηματίας θα πάρει το καλό μέρος και θα παίρνει τα κέρδη και όλοι οι υπόλοιποι, εμείς δηλαδή, θα πάρουμε το κακό κομμάτι και θα πληρώνουμε τα χρέη για να παίρνει τα κέρδη ο επιχειρηματίας. Πάρα πολύ ωραία. Και είναι πολύ σημαντικό να καταλάβει ο κόσμος ότι γιατί ακούει κακό κομμάτι και αυτός που δεν είναι εξοικειωμένος με οικονομοτεχνικούς όρους, σου λέει ότι είχατε κακό κομμάτι, άρα η τράπεζα ήταν μέσα. Το ταχυδρομικό ταμιευτήριο ήταν μια απολύτως υγιής τράπεζα και το κακό κομμάτι που αναγκαστικά το φέρνει σε σπάσιμο και στα χέρια του Χρυσού και της Τρόικας ήταν αυτό που επέβαλε ο κύριος, που επιβλήθηκε με την απόφαση του κύριου Βενιζέλου για την περικοπή των ομολόγων, το περίφημο PSI. Το ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Όπου και να σηκώσει τελικά την πέτα από κάτω είναι ο Βενιζέλος. Κατά τα υπόλοιπα φωνάζει για τη λίστα Λαγκάρντ, δεν φταίει σε τίποτα. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Αυτό που έχει ψηφίσει εντωμεταξύ σε σχέση με το. Δηλαδή, το ταχυδρομικό ταμιευτήριο ήταν απολύτως επικερδές μέχρι το PSI. Ήταν μια δημόσια υπηρεσία, άρα είχε αγοράσει ελληνικά ομόλογα του ελληνικού, δημοσίου. Mm-hmm. Προφανώς, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, με κυβερνητικές εντολές, στήριζε δηλαδή την ελληνική οικονομία. Ήρθε μια μέρα αυτό το περιβόητο PSI, έφαγε 3,2 δις από το ταχυδρομικό ταμιευτήριο, το κατέστησε ζημιογόνο και τώρα έρχεται και σου λέει ο κύριος Τουρνάρας μη βιώσιμο το κακό κομμάτι στις πλάτες του ελληνικού λαού. Ναι, η βιωσιμότητα δηλαδή το μόνο είναι ότι οφείλεται καθαρά στο κούρεμα των ομολόγων και σε τίποτα άλλο. Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες τράπεζες, γιατί και αυτό έχει και μια σημασία, τα 50 δις, περίπου τα 25 αναλογούν στο κούρεμα των ομολόγων. Όλα τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν με τα επισφαλή δάνεια, τα οποία καλείται να τα πληρώσει ο ελληνικός λαός. Και επιπλέον, γενές, ουσιαστικά, και επιπλέον τα δάνεια τα οποία είναι επισφαλή και τα νοικοκυριά αυτή τη στιγμή ασφικτιούν, ρυθμίζονται με τους χειρότερους όρους, χωρίς να γίνεται κούρεμα των δανείων. Ναι, μεν γίνεται κούρεμα και ενίσχυση των τραπεζών, και από την άλλη πλευρά οι τράπεζες δεν κουρεύουν τα δάνεια των οικοκυριών που βρίσκονται σε ασφυξία αυτή τη στιγμή. Μετά από όλα αυτά, η επόμενη ερώτηση είναι πολύ φυσιολογική. Ποιο είναι το μέλλον των εργαζομένων, ποιο μέλλον ετοιμάζεται για τους εργαζόμενους, τόσο σε εργασιακό επίπεδο, δηλαδή πόσοι εργαζόμενοι κινδυνεύουν να βρεθούν άνεργοι. Και το δεύτερο είναι τι θα γίνει με το σωματείο, δηλαδή τα συνδικαλιστικά τους δικαιώματα, οι κατακτήσεις συνδικαλιστικές που είχαν, τι θα απογίνουν. Κοιτάξτε, αυτό ορίζεται σαφώς από το νόμο που υποδεικνύει τι πρέπει να γίνει στην περίπτωση, έτσι όπως φαίνεται ότι θα γίνει, με το ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Οι εργαζόμενοι απολύονται με την απόφαση σπασίματος της τράπεζας, απολύονται και τελεία. Από εκεί και έπειτα, αν θεωρηθεί ότι θα ακολουθεί η περίπτωση της αγροτικής, επαναπροσλαμβάνονται με συμβάσεις και εργασιακούς όρους που θέτει η νέα διοίκηση εδώ. Τεινάζονται δηλαδή στον αέρα επιχειρησιακές συμβάσεις, τεινάζονται οι γενικοί κανονισμοί προσωπικού, τεινάζονται οι σχέσεις διαδοχής της εργασίας, τεινάζονται τα πάντα στον αέρα. Έρχεται λοιπόν η νέα διοίκηση και επιβάλλει όρους. Άρα, έστω και για ένα βράδυ, εμείς είμαστε απολυμμένοι και κανένας δεν μπορεί να εξασφαλίσει στους εργαζόμενους, στους 3.500 εργαζόμενους του ταχυδρομικού ταμιευτήριου, ότι θα επαναπροσληφθούν όλοι. Ήδη ακούγονται διάφορα ότι ζητείται αριθμός απολύσεων. Ποιοι είναι αυτοί οι όροι δεν τους γνωρίζει κανείς, εμείς δεν έχουμε τίποτα στα χέρια μας και περιμένουμε τις αποφάσεις. Το συνδικαλιστικό κομμάτι. Σε αυτά που έχουν έρθει προς το μέλλον μας σε επίπεδο άτυπων συζητήσεων, είναι ότι οι προθέσεις τους, τέλος πάντων, είναι ότι η Τρόικα που θα έρθει εδώ, γιατί η Τρόικα θα είναι και μην γελιέται κανείς γι' αυτό, θα θέλει να καθαρίσει με το σωματείο. Γι' αυτό λέμε εμείς ότι και ο αγώνας που κάνουμε αυτή τη στιγμή ότι είναι πολυεπίπεδος. Είναι πρώτον για την υπεράσπιση του δημόσιου πλούτου, δεύτερον είναι για την υπεράσπιση της δουλειάς μας και τρίτον εδώ γίνεται ένα πείραμα. Εδώ η Τρόικα πλέον πάει να τα βάλει στα ίσια, να το πούμε έτσι, με τις συνδικαλιστικές ελευθερίες, κάνει ένα τεστ αντοχής σε εμάς και αρχικά και σε μεταγενέστερο δεύτερο και τρίτο επίπεδο κάνει ένα τεστ ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Γι' αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, άρα δηλαδή βλέπεις ότι οι επιπτώσεις πάνω στα συνδικαλιστικά δεν είναι μόνο σε εσάς, αλλά αφορούν το σύνολο των εργαζομένων και καταρχάς τους εργαζόμενους του τραπεζικού τομέα. Έτσι ακριβώς.
Καταρχάς, είναι ένα τεστ αντοχής για όλο τον τραπεζικό κλάδο. Mm-hmm. Αν δείτε το τελευταίο μνημόνιο όπως είναι δομημένο, αφορά τις εργασιακές σχέσεις στον τραπεζικό χώρο. Αυτές καθ' αυτές είναι δομημένο πάνω στην κλαδική σύμβαση της ΟΤΟΕ και στις, πάνω στις επιχειρησιακές συμβάσεις της τράπεζας και στο πώς θα σπάσουν αυτές. Και εδώ δίνεται η πρώτη μάχη μεταξύ εργαζομένων και τρόικας. Και είναι, δεν είναι τυχαίο ότι, και γι' αυτό λέει ο Αντώνης ότι είναι και ένα πείραμα, mm-hmm. γιατί το Σύλλογος Εργαζομένου Ταχυδρομικού Ταμιευτήριου, ένας ιστορικός σύλλογος που έχει δώσει σκληρές μάχες και νικηφόρες μάχες. Και αξίζει εδώ να πούμε ότι και η συμμετοχή του σε απεργιακές κινητοποιήσεις διαχρονικά, όχι μόνο τώρα, που ξέρουμε ότι πιθανόν άρχισε το τέλος μας, mm-hmm. Είχαν τεράστια συμμετοχή. Συνήθως αγγίζουν ποσοστά 100%, το οποίο δεν συναντάται εύκολα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, και ότι έχει κερδίσει αρκετές μάχες, ειδικά την τελευταία δωδεκαετία, που συνεχώς πλήττεται είτε με ιδιωτικοποίηση, είτε με μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου του δημοσίου, με την ιστορία με την Πειραιώς, με την ιστορία με την Ασπίς Bank. Συνεχώς δίνουμε αργώνες, συνεχώς βρισκόμαστε σε μία μάχη. Και έχει καταφέρει και έχει πετύχει πάρα πολλά. Και αυτό είναι ένα πείραμα, σίγουρα, γιατί θέλουν να το χτυπήσουν. Και θέλω λίγο να επιμείνω και να καταστήσω σαφές και κατανοητό σε όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Αν εδώ πέρα ιτηθούμε εμείς, ιτηθεί ο αγώνας των εργαζομένων του Ταχυδρομικού Ταμιευτήριου και επικρατήσει η μνημονιακή και τροϊκανή αντίληψη, ο χώρος των τραπεζών είναι ένας χώρος που δεν αριθμεί μικρό αριθμό εργαζομένων. Μιλάμε για 60.000 εργαζόμενους. Αν πάρει λοιπόν αν περάσει τον μπαλάκι, αρχίζει και περνάει σε όλες τις τράπεζες μετά από εμάς που ήμασταν ένα σκληρό σε εισαγωγικά για τα δεδομένα τους σωματείο, mm-hmm. αν περάσει πλέον, θα περάσει διαδοχικά και σε όλους τους τραπεζοϋπαλλήλους, και να μην ξεχνάμε ότι η ΟΤΟΕ ποσοστιαία είναι το 12% της δύναμης της ΓΕΣΕ. Οπότε καταλαβαίνετε τι σημαίνει για τους υπόλοιπους εργασιακούς χώρους αυτό το πράγμα. Τελειώνουμε αυτή τη μικρή συνέντευξη ρωτώντας σας σε ποιο σημείο βρίσκονται σήμερα οι δικές σας κινητοποιήσεις και ποιος είναι ο προγραμματισμός για το μέλλον. Οι κινητοποιήσεις μας καταρχάς δεν είναι ότι έχουν ξεκινήσει από την Παρασκευή οι συγκεκριμένες κινητοποιήσεις. Έχουμε περάσει από τον Αύγουστο. Από τον Αύγουστο, και αν το πάρει κανείς με τις προτάσεις του κυρίου Σάλα, με τις εξελίξεις, με την αμαρτωλή ασπίδα του κυρίου Ψωμιάδη, mm-hmm. δεν έχει σχέση με τους εργαζόμενους που ήρθαν από την εργαζόμενη ήταν αυτή, αλλά με τις αμαρτίες που έκανε ο κύριος Ψωμιάδης, που τώρα είναι στη φυλακή της ασπίδας και με πολιτική παρέμβαση ήρθε τότε καπέλος στα κρεμπή. VIP φυλακής της. Εντάξει, αυτό είναι. Λένε πια όμως ότι δεν χωράνε. Ναι. Λοιπόν, είναι ο τέταρτος χρόνος που δεν μας αφήνουν σε ησυχία. Λοιπόν, οι κινητοποιήσεις συγκεκριμένες. Από την Παρασκευή βρισκόμαστε σε απεργία. Από τότε που το ΤΑΦΧΙ ΣΥΓΜΑ μας ειδοποίησε σε συνάντηση που είχε με το σωματείο μας, γιατί επιβάλαμε συνάντηση να μας πει κάποιος υπεύθυνος τι πρόκειται να συμβεί με το ταχυδρομικό ταμιευτήριο, και μόνος υπεύθυνος φαίνεται ότι είναι το ΤΑΦΧΙ ΣΥΓΜΑ, ο κύριος Τομόπουλος. Βρισκόμαστε λοιπόν σε απεργία από την Παρασκευή. Παραμένουμε στους χώρους. Όταν λέμε απεργία, δεν κάνουμε απεργία, περιφρονούμε την απεργία μας και φεύγουμε. Είναι 24 ώρες απεργίες, και όταν είναι 24 ώρες απεργία, εμείς παραμένουμε και περιφρουρούμε το χώρο. Mm-hmm. Συνεχίζουμε, αύριο υπάρχει παντραπεζική απεργία. Σήμερα είναι Τρίτη, αύριο υπάρχει παντραπεζική απεργία σε όλο τον κλάδο. Θα υπάρχει μια μεγάλη συγκέντρωση εδώ από κάτω από τα κεντρικά του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, Πεσμαζόγλου 2-6. Καλούμε όλη την κοινωνία, καλούμε όλους τους συνδικαλιστικούς φορείς. Καλούμε όλους τους πολιτικούς φορείς να έρθουν να στηρίξουν αυτόν τον αγώνα. Είπαμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικός αυτός mm-hmm. ο αγώνας. Ακόμα θέλω να ξεκαθαρίσω ότι οι αποφάσεις παίρνονται από τη Γενική Συνέλευση των Εργαζομένων, και η τελευταία απόφαση για συνέχιση των απεργιακών κινητοποιήσεων ήταν ομόφωνη σε μια συνέλευση 1.500 ατόμων. Πάρα πολύ μεγάλος αριθμός για δεδομένα συνέλευσης πρωτοβάθμιου σωματείου. Δεν υπάρχει κάποια αυτή τη στιγμή συνδικαλιστική νομενκλατούρα, να το πούμε έτσι, που παίρνει τις αποφάσεις και σέρνει τους εργαζομένους. Είναι καθαρά μεσοδημοκρατικές οι διαδικασίες και είναι μία βροθιά ο κόσμος του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Mm-hmm. Ζητάμε, γιατί λένε ότι όταν θα μπει σε μία απεργία θα πρέπει να ξέρεις και πώς θα βγεις. Εμείς ζητάμε να μην
περάσει στα χέρια της Τρόικας το ταχυδρομικό ταμιευτήριο, να μην απολυθεί ούτε ένας εργαζόμενος από το ταχυδρομικό ταμιευτήριο, να μην φύγει κανένας σε καθεστώς πανικού, να μην του επιβληθεί να φύγει σε καθεστώς πανικού, και ζητάμε να έρθουν αυτοί που επιβουλεύονται και περνάνε νόμους, αυτοί που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα και την έχουν κάνει δικό τους προτεκτοράτο, να έρθουν να διαπραγματευτούν με τους εργαζόμενους. Θα είναι μία νίκη για το σύνολο της εργαζόμενης ελληνικής κοινωνίας. Είναι η Τρόικα πια και όχι οι κυβερνήσεις μόνο. Παλιά ξέραμε τι είχαμε να κάνουμε με πολιτικές μαριονέτες, θα το έλεγα εγώ, αλλά με πολιτικούς. Αλλά πλέον θα είναι μία νίκη, η πρώτη νίκη της Τρόικας εναντίον των εργαζομένων. Το αν θα κερδίσουμε δεν το ξέρουμε. Πάντως το ταχυδρομικό ταμιευτήριο δεν ανοίγει αν δεν διαπραγματευτούν το μέλλον μας μαζί μας. Και αυτό είναι ξεκάθαρο από όλους τους εργαζόμενους, γιατί όπως είπε και ο Αντώνης σε μια γενική συνέλευση που έγινε χτες, με καθολική συμμετοχή και συνολικά με μεγάλη αγωνία, γιατί οι εργαζόμενοι πια έχουν καταλάβει, και εδώ έχει μια σημασία, γιατί κάποιο ώρα το προηγούμενο διάστημα τους κοροϊδεύανε ότι θα πάνε καλά τα πράγματα το αμιευτήριο, γιατί από τη στιγμή που είπε ο Στουρνάς ότι η τράπεζα δεν είναι βιώσιμη, από τότε στην πραγματικότητα είμαστε σε ένα κύκλο κινητοποιήσεων, στον τελευταίο κύκλο κινητοποιήσεων. Κάποιοι διασπήρανε και λέγανε ότι θα τα βρούμε, υπάρχουν λύσεις, δεν είναι έτσι. Η απόφαση πολιτική είχε πάρθει για το ταχυδρομικό ταμιευτήριο, ότι αυτός ήταν ο δρόμος, και προσπαθούσαν σε όλο αυτό το διάστημα να κερδίσουν χρόνο. Οι εργαζόμενοι πια έχουν καταλάβει, είναι στο σημείο μηδέν και ξέρουν ότι αυτό το οποίο γίνεται σήμερα είναι μονόδρομος, η απεργία μας περιφρουρείται και έχει σημασία, και αυτό θέλω να είναι το μήνυμά μας της σημερινής συνέντευξης κυρίως, ότι είναι ένας αγώνας που θα δοθεί μέχρι τέλους, είναι ένας αγώνας που αν δεν διασφαλίσουμε αυτά τα οποία ζητάμε, δηλαδή να διασφαλιστούν όλες οι θέσεις εργασίας, δεν δεχόμαστε καμία απόλυση, δεν θα έχει τέλος και δεν θα έχει εύκολο τέλος για την κυβέρνηση. Είμαστε αποφασισμένοι γι' αυτό, και αυτό έχει μεγάλη σημασία όταν ένας αγώνας γίνεται με αποφασιστικότητα και όχι ένας αγώνας για να λέμε ότι αγωνιζόμαστε έτσι για κάτι, για την ψυχή μας. Και γι' αυτό καλούμε, όπως είπε και ο Αντώνης, σε συμπαράσταση όλη την κοινωνία, γιατί είναι ένα θέμα που αφορά όλη την κοινωνία, το ταχυδρομικό ταμιευτήριο, και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, τη σημασία ενός πιστωτικού ιδρύματος που παρεμβαίνει, και έχει και κοινωνικό ρόλο, παρεμβαίνει στη λαϊκή αποταμίευση, στην ανάπτυξη της οικονομίας, αφορά τους μικροκαταθέτες, τους δανειολήπτες, που αν περάσει στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, δεν ξέρω με τι όρους θα κάνουν ρυθμίσεις των δανείων τους, γιατί οι ρυθμίσεις των δανείων δεν γίνονται από στις υπόλοιπες τράπεζες. Αφορά τους 72.000 μικρομετόχους που από τη στιγμή που ανακληθεί η άδεια της τράπεζας χάνουν τις μετοχές τους, και δεν είναι άνθρωποι. Είναι άνθρωποι που ενδεχομένως το εφάπαξ τους ή κάποιες μικρές οικονομίες για το μέλλον τους, επειδή το ταμιευτήριο ήταν μια σίγουρη μετοχή, μια ασφαλής μετοχή γενικά, χάνουν τις μετοχές τους, όπως και ομολογιούχοι πριν κάποιους μήνες. Και αφορά και όλους τους εργαζόμενους. Αυτό που είπε και ο Αντώνης. Είναι μια σημαντική νίκη για το συνδικαλιστικό κίνημα, εφόσον επιτευχθεί. Θέλω, επειδή είπε η Νάγια και το έχουμε αφήσει απαρατήρητο να περάσει, λέμε ότι ο κύριος Στουρνάρας είπε ότι μίλησε και ο κύριος Παπαδάκης πρώτα, και στη συνέχεια ο κύριος Στουρνάρας μίλησε περί μη βιωσιμότητας του ταχυδρομικού ταμιευτήριου, και εμείς αναρωτιόμαστε σε ποια ευνομούμενη κοινωνία, όταν μια μετοχή τράπεζας υπάρχει στο χρηματιστήριο, υπουργός ή υποδιοικητής τράπεζας της Ελλάδος θα έκανε τέτοιες δηλώσεις, που προφανώς και είναι χειραγώγηση του χρηματιστήριου, προφανώς και είναι χειραγώγηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος κατ' επέκταση. Πόσα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι κυκλοφορούν ακόμα ελεύθεροι? Πώς δεν επενεύει εισαγγελέας και να τους πει: ελάτε εδώ κύριοι, κάνετε προφανής χειραγώγηση του χρηματιστηρίου και του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Δεν είναι η πρώτη φορά. Είναι γνωστό ότι ομνίουν στην ελεύθερη αγορά, αλλά από ό,τι φαίνεται η ελεύθερη αγορά για να λειτουργήσει χρειάζεται παρεμβάσεις κρατικές υπέρ των μεγάλων καρχαριών, για να μπορούν μετά να λένε ότι όλα οφείλονται στην ελεύθερη αγορά. Ούτε στις αγορές καπιταλιστικές κοινωνίες δεν γίνονται. Έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη που παραχωρήσατε στο Left.gr.
και ελπίζω να δικαιωθεί ο Όγνασης. Να είστε καλά. Να είστε καλά.